8 άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντόνετσκ, εκ των οποίων 4 στην πόλη Λίμαν, κοντά στο μέτωπο που απειλείται από τη ρωσική προέλαση, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές. Η πόλη Λίμαν, 20.000 κατοίκων πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, εκενώθηκε κατά μεγάλο μέρος τις τελευταίες μέρες εξαιτίας της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων που κατάλαβαν ήδη τα περιχωρά της κατά τις τοπικές αρχές. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν κύκλωμα Ρώσων κατασκόπων, ένας εκ των οποίων εργαζόταν στο Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, δήλωσε αξιωματούχος. Ο Ολεξέι Αρέστοβιτς, σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας, δεν αποκάλυψε πώς ήταν τα μέλη του κυκλώματος ούτε άλλες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε ωστόσο σε έναν από τους φερόμενους στόχους της ομάδας, λέγοντας ότι σκόπευαν να καταρρύψουν επιβατικό αεροσκάφος πάνω από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ώστε να επεριφθεί η ευθύνη στην Ουκρανία. Από το εργοστάσιο χαλιβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, που άρχισαν να βγαίνουν κάποιοι από τους εκατοντάδες αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο, επιχειρήθηκε και σήμερα να συνεχιστεί η εκένωση, εν μέσω, όπως αναφέρεται, πολιορκίας από ρωσικές δυνάμεις περιοχής, που αποτελεί κομβική σημασία λιμάνι στα νοτιοανατολικά της χώρας. Άμαχοι βρίσκονταν στο καταφύγιο επί 2 μήνες, μεταξύ τους και παιδιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τεράστιες δυσκολίες, το φόβο, αλλά την πείνα και τη δίψα. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα τουρκικής κατασκευής πολεμικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατέστρεψε 2 ρωσικά σκάφη περιπολία στη Μαύρη Θάλασσα, την ώρα που ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ αναφερόταν στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πιθανές εξελίξεις του. Σε συνέντευξή του σε ιταλικό κανάλι, ο Λαυρόφ είπε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να φέρει την ειρήνη αν σταματήσει τις εχθροπραξίες και πάψει να δίνει εντολές σε νεοναζιστικά τάγματα, ενώ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν η Ρωσία προγραμματίζει την ολοκλήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων για τις 9 Μαΐου. Για ανυπολόγιστη απώλεια για τον Ουκρανικό πολιτισμό, κάνουν λόγο αξιωματούχοι της Μελιτόπολης, κατηγορώντας τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, πως λαϊλάτισαν ανεκτήμητη της αξίας τεχνουργήματα του πολιτισμού των Σκυθών του 4ου αιώνα π.Χ. από τοπικό μουσείο. Το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση και στο διεθνή τύπο, με το Courier International να θυμίζει ότι ο χρυσός των Σκυθών της Μελιτόπολης ανακαλύφθηκε τυχαία από κάτοικο που έπεσε σε σπήλαιο και του περιλαμβάνει μια ελληνοσκυθική χρυσή φαρέτρα, στην οποία αναπαριστάται η ζωή του Αχιλλέα και η οποία θεωρείται από τους ειδικούς ένα από τα πλέον ανεκτήμητα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας. Στη Ρουμανία και τη Σλοβακία, όπου θα συναντήσει πρόσφυγες από την Ουκρανία, θα βρεθεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Jill Biden. Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί από τις 5 έως τις 9 Μαΐου. Πάντως, τα στοιχεία για το προσφυγικό κύμα της Ουκρανίας σοκάρουν, καθώς σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από την έναρξη του πολέμου από τη χώρα έχουν φύγει περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, προκειμένου να συνεχίσουν τη ζωή τους, περιμένοντας τη λήξη του πολέμου. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα εισήλθαν 321 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 54 ανήλικοι. Οι 110 μπήκαν από τον Προμαχώνα, 32 από τους Ευζώνους και από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα 32. Συνολικά από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 24.211 Ουκρανοί, από τους οποίους 6.597 ανήλικοι.